καρέκλα, μου είχα στο δικό μου είχα ένα ωραίο καρελάκι τσίφικο και κάπου το πήγε του, το κλέψανε από χρόνια. Δηλαδή, του λέω, Πατριωτάκη, γιατί είναι ακρίβητε. Κανόνισε για μια χαρά. Έχει ρεύμα, δεν έχει. Μια χαρά, ναι. Όλα. Τα πάντα όλα. Και τα κόλλα τίποτα. Κουλεράντο. Νεράκι, θέλω και είπα. Δεν ξέρω, εκεί έγινε η ανακάλυψη. Πάτησα εκεί και βγήκε τηλεθέαση. Τώρα γιατί, δεν ξέρω. Εσύ πώς έχεις βάλει μηχάνημα και το βρίσκεις? Όπως όλος ο κόσμος. Τι? Η χρήση. Τι? Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ελέγξει το πού γίνεται η τηλεθέαση. Σώπα. Έχουν διάγραμμα αυτοί από εκεί. Έχω άγνοια καλιά. Και πατάει όλο το κουμπί, βλέπει και από εκεί και πέρα μπορώ εγώ να δω αν μπήκανε κάποιοι από εκεί. Αλλά εγώ το μόνο που έχω να τονίσω για την Αμερική. Προξένησε εντύπωση που, που σε είδαν εκεί. Μακριά από αυτούς. Προξένησε εντύπωση που είδαν 100% εκεί πέρα. Μια ομιλία. Αυτή με τον Πάτερ Παΐσιο. Τώρα μια απορία τώρα μετά. Που ήταν για τα ζώα και τα λοιπά, 192. Ολόκληρη. Την ακούσαν από εκεί. Καλά, εγώ στο κούπι δεν τον πιάνω και αυτό να αφήσω κολοράδι. Όχι, είναι... Ίντερνετ. Ίντερνετ. Καλωδιακά. Καλά, δεν ξέρω, δεν χειρίζω, δεν ξέρω. Τα θαύματα ενός συγχρόνου Αγίου, το οποίο ο Θεός με αξίωσε να γνωρίσω στη νιώτη μου, τον Άγιο, το πω, ακόμα δεν έχει ανακηρυχθεί, Άγιο Φιλόθεο, μακαριστό ηγούμενο της Μουής της Σπάρτης. Για να γνωρίζουμε ότι οι Άγιοι, όπως λέει η Εκκλησία μας, πάντοτε ίσοι, πάντοτε υπάρχουν, πάντοτε υπάρχουν. Με τη μόνη διαφορά ότι δεν δείχνονται, αλλά τους φανερώνει η χάρη του Θεού. Συνεπώς, η αγιότητα δεν έχει το γνώρισμα να μπαίνει μπροστά για να δείχνεται, αλλά ο Θεός τι φανερώνει για να την ημούνται οι άνθρωποι. Αυτό που θα αναγνώσω, γιατί έτσι πρέπει να γίνει, έχει συμβεί στην πραγματικότητα. Και μάλιστα με ένα εξαιρετικά θαυμαστό τρόπο, όπως και τα θαύματα θαυμαστά είναι. Τους Αγίους, λέγει η Αγία Γραφή, τους εντιγεί εθαυμάστωσεν ο Κύριος. Αυτοί που ζουνε πραγματικά δύο Άγιο, που έχει συνέπεια και η συνέπεια είναι η θυσία, αυτοί οι Άγιοι που δεν φαίνονται από τούτη τη ζωή,
βιώνουν τον παράδεισο. Αφού παράδεισος φωτεινός και γεμάτος ζωή, είναι αυτός ο ίδιος ο Κύριος που ζει μέσα στους Αγίους όλων των εποχών. Διαβάζω λοιπόν ένα κομμάτι που το έχει καταγράψει ένας από τους συγχρόνους λόγιους μοναχούς του Αγίου Όρους, ο Θεόκλητος ο Διονυσιάτης. Και εκείνος έχει απέλθει στις αιώνιες μονές και εκείνος ήταν ένας αγωνιστής μοναχός που έδινε τη μάχη γραπτός κυρίως από το όρος προς τα κακώς κείμενα τα ενδοκόσμια. Αυτός λοιπόν γράφει: ο Άγιος Νεκτάριος ήταν. Η Αγία Γραφή μας μνημονεύει ένα κομμάτι ενός παραλίτου που τον έκανε καλά ο Κύριος. Και αφού τον έκανε καλά ο Κύριος, στο τέλος, πριν αφήσει τον Κύριο και πορευθεί στο σπίτι του παράλυτος, του είπε ο Κύριος: είδε υγιής γέγονας, μη και τι αμάρτανε, για ή να μη χείρον τι συγγέννηται. Άντε στο καλό, του λέει, και πρόσεξε να μην ξαναμαρτήσεις, γιατί θα γίνεις χειρότερα από την κατάσταση στην οποία βρισκόσουν. Και εδώ πρόκειται για μια παρόμοια περίπτωση που έχει τα γνωρίσματα του παραλίτου. Είναι μια πραγματική ιστορία που θυμίζει ακριβώς τον επί 38 έτη παράλυτο του Ευαγγελίου. Γράφεται όμως αυτή η ιστορία για να δοξάζεται και μόνο να δοξάζεται ο Θεός. Και επειδή κιόλας έγινε αυτή η πραγματική θαυματουργική ιστορία από τον Όσιο Φιλόθεο Ζερβάκο. Ας ακούσουμε λοιπόν αυτή την αυτοβιογραφική περιπέτεια ενός τέος παραλίτου κατά την ψυχή και κατά το σώμα. Αλλά αυτός ο παράλυτος ήδη είναι υγιής κατά την ψυχή και το σώμα. Όπως θα τα ακούσουμε, ή μάλλον όπως θα τα ακούσουμε από αυτά που ιστορούνται μέσα σε αυτές τις γραμμές, δεν είναι αυτά που θα ακούσουμε ένα διήγημα που το γέννησε φαντασία ενός ανθρώπου που πλάθει όνειρα, ούτε παραμύθι για τις απλές παιδικές ψυχές, αλλά ούτε ακόμη ένα τεχνητό κατασκεύασμα που εξυπηρετεί κάποιον ορισμένο σκοπό. Είναι
η πραγματική, η προσωπική ιστορία, η δική μου, γράφει αυτός ο παράλυτος που θεραπεύτηκε. Είναι η ιστορία της ζωής μου. Μια ζωής που στο διάβα της πέρασε πολλά οδυνηρά, οδυνηρότατα στάδια και δοκίμασε πολλούς αγώνες και αγωνίες ώσπου να βρει το σωστό νόημά της και τη σωστή πορεία της που την οδήγησαν κοντά στο Θεό. Ο πόλεμος του 40-41 γράφει ο Ιαθής παράλυτος, με βρήκε το 40-41, με βρήκε 20χρονο νεαρό που υπηρετούσα στην πολεμική απορία, αεροπορία. Τον Απρίλιο του 1941 σε διατεταγμένη υπηρεσία. Ένα τραύμα στην αυγενική μοίρα του νοτιέου μυελού, εδώ ακριβώς, πίσω, τραυματίστηκε στο νοτιέο μυελό. Μοίρα, αυγενική μοίρα του νοτιέου μυελού, της σπονδυλικής θήκης, με έφερε υπεραγνοειδή αιμορραγία και μερική παράλυση των κάτω άκρων. Δηλαδή, με έκανε παραπληγικό, μου δημιούργησε παραπληγία. Ήρθε στη συνέχεια η γερμανική κατοχή. Επειδή η κατάστασή μου άρχισε σιγά σιγά να βελτιώνεται, πήγα στη Μέση Ανατολή ως αξιωματικός. Εκεί είχα την ατυχία να χτυπήσω και πάλι στον Αφιάνα. Με αποτέλεσμα την επιδείνωση της καταστάσεώς μου. Όταν τελείωσε ο Παγκόσμιος Πόλεμος, η πατρίδα με έστειλε τον Απρίλιο του 1947 στην Αμερική. Μόλις έφτασα εκεί, υπέστην εγχείρηση στη σπονδυλική στήλη. Από τον χειρουργικό θάλαμο βγήκα χειρότερα από την πήγα. Σπαστική τετραπληγία με τα ορθοκιστικών διαταραχών ήταν η διάγνωση. Σπαστική τετραπληγία. Τετραπληγία δηλαδή, χέρια, πόδια. Όλα παράλυτα. Παρέμεινα στην Αμερική μέχρι το 1951. 4 χρόνια. Οπότε επέστρεψα στην Ελλάδα. Είχα μερικές αναλαμπές βελτιώσεως, χωρίς όμως θετικά αποτελέσματα. Το 1957 η υγεία μου επιδεινώθηκε και πάλι. Και αναχώρησα για δεύτερη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Από όπου επέστρεψα το 1961 και πάλι μια τετραετία. Με πλήρη τετραπληγία και ορθοκιστικές διαταραχές. Από το 1961 το 1970 που θεραπεύτηκα,
Βρίσκομαι στο Εθνικό Ίδρυμα Αποκαταστάσεως Αναπήρων του Παλαιού Ψυχικού. Παράλυτος πλέον. Επίσης το 1968 επισκέφθηκα πάλι την Αμερική για μερικούς μήνες. Το 1974 με κάλεσε ο δόκτωρ Ράσκ για να με εξετάσουν και να διαπιστώσουν ακριβώς τι είχε συμβεί στην Αμερική αυτό. Η διαπίστωση. Ο δόκτωρ Ράσκ με το παιδείο του απεφάνθη, μποσπίδησε από χέρι. Περί θαύματος. Ο Ισραηλίτης Δόκτωρ Κούπερ, μόλις με είδε να περπατώ ελεύθερα, φώναξε «Αυτό, Στίβ, είναι φαινόμενο για την επιστήμη». Είναι πολύ δύσκολο να εξιστορήσω μέσα σε λίγες γραμμές γεγονότα τόσων ετών, σχετικώς με την πορεία της αποκαταστάσεώς μου και των ψυχικών μου διαταραχών και ανακατατάξεων που έλαβαν χώρα μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια. Είναι δύσκολο με χρονολογική σειρά να καταγράψω τα αλλεπάγγελα συναισθήματα που δοκίμαζα, τις ελπίδες που ερχόντουσαν να με πάρουν στα ερηνά φτερά τους και της απελπισίας που μαύριζαν γύρω μου όλο τον κόσμο. Σαν τα κύματα που έρχονται και μας ανεβάζουν ψηλά στον αφρό τους και ύστερα μας βουλιάζουν βαθιά κάτω. Έτσι και τα διάφορα συναισθήματα με πλημμύριζαν, διώχνοντας τα μεν τα δε και αφήνοντάς με στο τέλος σε βαθιά απόγνωση και απελπισία. Δεν είναι δυνατόν να περιγράψω τι εδοκίμαζα όταν μία μύγα με ενοχλούσε στο μέτωπο και δεν μπορούσε να κάνω μια μικρή κίνηση για να τη διώξω. Ή όταν κατρακυλούσε τόσο ενοχλητικά στο πρόσωπό μου ο υδρότας και βρισκόμουν σε αδυναμία να σηκώσω το χέρι μου να το σκουπίσω. Γι' αυτό δεν γράφω απλώς την ιστορία της ζωής μου, αλλά αξιωμολογούμε, ξεδιπλώνοντας τις διάφορες πτυχές της ψυχής μου, έτσι όπως ακριβώς ερχόντουσαν τα κύματα και την ανεμόδερναν για να παρουσιαστούν όλες οι πληγές που ο πόνος είχε δουλέψει πάνω της. Και ακόμη, για να γίνει φανερό πώς η Θεία Χάρης μετέτρεψε τις πληγές αυτές σε ευλογία, ειρήνη και χαρά. Την εποχή εκείνη, μετά την εγχείρηση, με γνώρισε ένας μεγάλος επιστήμον και ανθρωπιστής. Επιστήμον και ανθρωπιστής. Ο δόκτωρ Ράσκ, καθηγητής του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, στην έδρα της φυσικής ιατρικής και αποκαταστάσεως αναπήρων, ο οποίος βλέποντάς με απογοητευμένο, με παρακλητικό τόνο μου είπε «Σε παρακαλώ, Σταύρο, να προσεύχεσαι στο Θεό». Να προσεύχεσαι συνεχώς. Κάμε το σε παρακαλώ για μένα, έστω και αν δεν το πιστεύεις. Επαναλαμβάνω, αυτά του είπε καθηγητής Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης στην έδρα της φυσικής ιατρικής και αποκαταστάσεων απείρων. Έφυγα πολύ αναστατωμένος και μονολογούσα. Τι ειρωνία! Εγώ ήρθα στην Αμερική να γιατρευτώ και ο γιατρός, ο Αμερικανός γιατρός, με στέλνει στο Θεό.
Το βράδυ στο κρεβάτι μου σκεπτόμουν και έλεγα, μα γιατί επιμένει τόσο αυτός ο άνθρωπος να πάω να βρω το Θεό. Γεννήθηκε παράλυτος, συγγνώμη, έτσι γεννήθηκε. Στον πόλεμο. Α. Ποιος είδε το Θεό που με στέλνει να βρω το Θεό. Πώς θα επικοινωνήσω με το Θεό. Μα εύκολο πράγμα είναι αυτό. Και αρχίζω να ερευνώ και να εξετάζω με τη σκέψη μου τι είναι ο Θεός. Επί ώρες βασάνιζα τη σκέψη μου με όλα αυτά τα ερωτηματικά, περιμένοντας μια απάντηση που φυσικά δεν ήρθε. Επί πολλές ώρες βασανιζόμουνα με τις σκέψεις αυτές και τις απορίες και στο τέλος έπαθα μία σύγχυση, μία αδράνεια στη σκέψη. Μόλις άρχισε η σκέψη μου να εξετάζει και να ερευνά πάνω σε αυτό το θέμα, σταματούσε και περίμενε. Τι περίμενε? Δεν μπορούσα να καταλάβω. Και πάνω σε αυτό το σταμάτημα μια φωνή δυνατή ξεπήδησε από τα μέσα μου. Εγώ, Θεέ μου, εγώ θέλω να σε πλησιάσω, αλλά δεν ξέρω πώς. Το είπα τόσο δυνατά που μου φάνηκε ότι όλο μου το είναι, όλη η δύναμή μου συγκεντρώθηκε σε αυτή τη λέξη. Θέλω. Αυτό το θέλω είναι μια μικρή λέξη με πολύ όμως μεγάλη σημασία. Το πώς θα το πούμε έχει αξία. Χλιαρά, ζεστά ή καυτά θα το πούμε, το θέλω. Πρέπει να κουμπίσουμε ολόκληρη τη θέλησή μας στα χέρια του παντοδυνάμου Θεού. Και τότε εκείνος θα ενεργήσει ως Θεός κατά το πλέον τέλειο τρόπο και θα αρχίσει την ειρήνη του μέσα μας. Αυτό το κατάλαβα πολύ αργότερα. Όταν επέστρεψα από την Αμερική, με εισήγαγαν στο Ίδρυμα Αποκαταστάσεως Αναπήρων, στο ΚΑΠΑΠΣ, στο Παλαιό Ψυχικό. Εν τω μεταξύ, με βασάνιζε η σκέψη, πώς θα βρω το Θεό. Είχα πλέον αρχίσει να πιστεύω ότι αυτό το θέλω που είπα στο Θεό θα φέρει το ποθούμενο αποτέλεσμα και θα συναντήσω το Θεό. Και πράγματι είδα ότι ο Κύριος για αυτή την απάντηση έκαμε πολλά βήματα προς εμένα τον αμαρτωλό και ανάξιο. Είχα περάσει αρκετές μέρες από τότε που είχα έρθει από την Αμερική. Όταν κάποιο πρωινό της 35 του 61 κάνει την εμφάνισή του στο Ίδρυμα ένας λευκογένιος γέροντας μοναχός. Ο αγγελιοφόρος του Θεού και τον οποίο ρωτά, ποιος παιδιά μου ήρθε από την εποχή αυτή την εποχή από το εξωτερικό. Όταν του έδειξαν το κρεβάτι μου, με πλησιάζει και με ρωτάει, έχεις παιδί μου έρθει από το εξωτερικό? Μάλιστα παππούλη μου, το απαντώ. Εκείνος μου δίνει το χέρι του. Αλλά τα χέρια μου, του λέω, είναι παράλυτα. Δεν μπορώ να τα σηκώσω. Και τα πόδια σου, με ρωτά. Και τα πόδια μου επίσης είναι παράλυτα, του λέω. Δοξασμένο το όνομα του Θεού, μου λέει.
Εγώ τον κοίταζα περίεργα. Άρχισε τότε να με ρωτά πώς χτύπησα, από πού κατάγομαι και άλλα. Νομίζοντας ότι με ρωτάει από περιέργεια και επειδή ήθελα να σταματήσει αυτό το ερωτηματολόγιο, του λέω, παππούλι, ποιον ζητάτε? Πέστε μου για να σε εξυπηρετήσω. Δεν ζητώ άλλον, παιδί μου. Για σένα ήρθα. Για μένα? Ναι, για σένα ήρθα να σου πω δύο λέξεις. Και θα φύγω. Μα παππούλι, του λέγω, αφού ήρθες για μένα, κάθισε στην καρέκλα και ό,τι θέλεις πες μου. Πράγματι, κάθισε και μου είπε, παιδί μου, να είσαι ευτυχής που βρίσκεσαι σε αυτή τη θέση. Το κοίταξα με έπληξη και το απαντώ. Πώς να είμαι ευτυχής εφόσον είμαι παράλυτος? Ναι, παιδί μου, όλα τώρα. Ναι, παιδί μου, αλλά τώρα είσαι κοντά στο Θεό. Είχες απομακρυνθεί, αλλά εκείνος σε αγαπάει και πρόσεξε, μη γογγίσεις ποτέ εναντίον του, γιατί δεν γνωρίζεις τι σου επιφυλάσσει στο τέλος της ζωής σου. Πάντοτε να έχεις την ελπίδα σε Αυτόν. Παπαδίστικες κουβέντες για παρηγοριά, είπα μέσα μου. Κι όμως ήσαν λόγια προφητικά που επαληθεύθηκαν έπειτα από μια δεκαετία. Το προσέχουμε. Τον βρίσκει και πριν από 10 χρόνια έγινε το θαύμα. Όταν σηκώθηκε να φύγει, τον ρωτώ, μα παππούλι, δεν θα μου πεις ποιος είσαι? Ναι, απαντά, λέγομαι Φιλόθεος Ζερβάκος και είμαι ηγούμενος της Μονής Λογοβάρδας της Πάρου. Ναι. Και ποιος έστειλε σε μένα? Ερωτώ. Χαμογέλασε με ταπεινό ύφος και με χαμόγελο μου λέει, οτιδήποτε χρειαστείς, παιδί μου, γράψε μου και εγώ θα σε βοηθήσω. Με σταύρωσε, με χαιρέτησε και γύρισε να φύγει. Μια τελευταία ερώτηση, παππούλι, του φωνάζω. Είναι δύσκολο να πλησιάσει κανείς στο Θεό? Α, παιδί μου, όσο δύσκολο φαίνεται, τόσο εύκολο είναι. Αρκεί να το θέλεις, να το πιστεύεις και να προσεύχεσαι γι' αυτό. Η εξομολόγηση και η Θεία Κοινωνία είναι το πρώτο σκαλοπάτι. Είναι δύσκολα αυτά, παιδί μου? Αν είναι μόνο αυτά, είναι πολύ εύκολα, το απαντώ. Τον ευχαρίστησα και έφυγε. Μετά από λίγους μήνες και ειλικρινή εξομολόγηση, μετά από λίγους μήνες και την ειλικρινή εξομολόγησή μου, παρακάλεσα τον Πατέρα Φιλόθεο να πάμε μαζί στον Άγιο Νεκτάριο να συμπροσευχηθούμε, ενισχύοντας μέσα στη δοκιμοσία μου εμένα. Δέχθηκε ευχαρίστως. Πήγαμε στην Αίγινα και αφού ανεβήκαμε στον ναό του Αγίου Νεκταρίου, έγινε παράκληση, την οποία παρακολούθησα με βαθιά κατάνοιξη και συγκίνηση. Ενόμιζα ότι βρίσκομαι στον ουρανό και ότι ο Θεός με πλησιάζει, και αυτό με έκανε να αισθάνομαι ένα ξαλάφρωμα, σαν κάτι να έφυγε
που μέχρι τώρα βάρανε την ψυχή μου. Όταν τελείωσε η παράκληση, βγήκα από τον ναό. Επλησιάζει μια κυρία και με ρωτά, ποιος άλλος ήταν ο ιερεύς που ήταν μέσα στο ιερό, που έκανα παράκληση με τον πατέρα Φιλόθεο. Ποιος άλλος, ο πατήρ Φιλόθεος ήταν τη Σαββατό. Όχι, όχι, όχι για τον πατέρα Φιλόθεο, για τον άλλον ιερέα σας ερωτώ, μου ξαναλέει. Και επειδή εγώ είχα δει μόνο τον πατέρα Φιλόθεο, εκείνη επέμενε ότι είχε λάβει μέρος στην παράκληση και άλλος ιερεύς. Ερωτήσαμε τον πατέρα Φιλόθεο εάν πράγματι υπήρχε κι άλλος ιερεύς. Και εκείνος αποτινόμενος στην λόγω κυρία την ρωτά, τον είδες? Μάλιστα, τον είδα πάτερ μου. Τι έκανε? Ευλογούσε, απαντά εκείνη. Ο Άγιος Νεκτάριος ήταν παιδί μου. Ακούοντας αυτά με έκπληξη, ερωτώ κι εγώ με τη σειρά μου τον πατέρα Φιλόθεο, «Σεις τον είδατε πάτερ?» «Ασφαλώς και τον είδαμε», απαντά. Ήταν πνευματικός ο Άγιος Νεκτάριος. Και μου μίλησε για σένα, ναι, για τον παράλυτο. Νέα αναστάτωση μέσα μου, νέος συγκλονισμός. Την ψυχή μου γέμισε με ιδιαίτερη εγαλίαση. Μια μυστική χαρά που δεν μπορούσα να εξηγήσω. Όταν επέστρεψα στο Ίδρυμα Αναπήρων, η αναπηρία μου δεν με ενοχλούσε πλέον. Και να το θαύμα. Ο άνθρωπος περισσότερες φορές ζητάει την αποκατάσταση σωματικής του υγείας. Ενώ ο Θεός ως παντογνώστης δίνει τη σωτηρία της ψυχής, η οποία είναι απείρως πολυτιμότερα από την υγεία του σώματος, η υγεία της ψυχής. Για να φτάσουμε στην αποκατάσταση της σωματικής υγείας, πρέπει να γίνει πρώτα το θαύμα έσωθεν. Δηλαδή πρέπει πότε να απαλλαγούμε από τον παλιό άνθρωπο και να αντιθούμε τον καινούριο άνθρωπο. Από την ημέρα εκείνη αισθανόμουν ότι είμαι ακριβώς σαν τους άλλους, τους σωματικώς υγιείς, ας ήμουν παράλληλος. Ένιωθα ότι μέσα μου είχα μια μεγάλη δύναμη. Αλλά όταν επέστρεψα στο Ίδρυμα και είδα πάλι τους αναπήρους απελπισμένους και γεμάτους από αίσθημα εγκαταλείψεως να σέρνουν τη δυστυχία τους ο ένας πλάι στον άλλον, κυρίεψε μία φάνταστη λύπη. Πόσο θα ήθελα αυτή τη συγκίνηση, το ξελάφρωμα που ένιωσα εγώ εκεί στην Αίγινα, στον ναό του Αγίου Νεκταρίου, να δοκίμαζαν όλοι αυτοί οι πονεμένοι συνανθρωποί μου. Εν τω μεταξύ, οι επισκέψεις μου στο Άγιο Νεκτάριο στην Αίγινα ήταν συχνές. Πότε μαζί με τον πατέρα Φιλόθεο, πότε με συγγενείς μου. Ήταν πλέον μια ζωντανή, ζωτική ανάγκη να επισκέπτομαι τον ναό του Αγίου Νεκταρίου για να προσεύχομαι στον Άγιο. Κάθε φορά που τον επισκεπτόμουν, του ζητούσα να με συνδέσει τον Κύριο να μου δώσει όχι πλήρη την υγεία μου, αλλά μόνο το ένα μου χέρι, για να μπορώ να διώχνω τις μύγες και τα κουνούπια από το μέτωπό μου, που τόσο με βασάνιζαν και υπέφερα. Όταν επέστρεφα στο Ίδρυμα, αισθανόμουν πολύ δυναμωμένος ψυχικά. Αλλά ενώ η ψυχική μου υγεία πήγαινε όλο και καλύτερα, η σωματική μου υγεία όλο και χειρότερα. Το 1969 έπαθα θρομβοφλεβίτιδα. Έκανα μια μικρή εγχείρηση στη φτέρνα του δεξιού μου ποδιού. Τενοντοτομή.
και βρισκόμουν για μερικό καιρό στο γύψο. Και ήρθε τότε ένα τηλεφώνημα από τον Γέροντα, ο οποίος με ρωτούσε αν ήθελα να πάμε στην Αίγυπτο να προσευχηθούμε στον Άγιο Νεκτάριο. Μολονότι βρισκόμουν σε αυτή την κατάσταση, δεν δίστασα να πάω μαζί του για να προσευχηθώ. Η πίστη μου στη δύναμη της προσευχής είχε πλέον εδραιωθεί. Είχε εδραιωθεί μέσα μου και τίποτε δεν με εμπόδιζε να εκμεταλλεύομαι κάθε ευκαιρία. Πήγαμε μαζί με τον Γέροντα και τον πατέρα Λεόντιο, τη μητέρα μου, τον αδελφό μου και τους δύο στρατιώτες που είχα βοηθούς. Ήταν εορτή των Αγίων Πατέρων. Ο πατήρ Φιλόθεος τιμά και βλαβείται ιδιαιτέρως τους Άγιους Πατέρες. Αφού ελειτουργήσε ο ίδιος και κοινωνήσαμε όλοι, μου ήρθε μία δυνατή επιθυμία να προσκυνήσω τα λείψανα του Αγίου. Και παρακάλεσα τον Γέροντα να ζητήσει από την Οικουμένη να κουμπίσουν τα Άγια Λείψανα επάνω στα παράλυτα μου πόδια. Και τούτο διότι ουδέποτε κατόρθωσα να προσκυνήσω τα λείψανα του Αγίου λόγω της μεγάλης σπαστικότητας του σώματός μου, της ακαμψίας. Με βοήθησαν τα παιδιά, οι στρατιώτες, και ακούμπησα τα χέρια μου επάνω. Συγκλονίστηκα. Έτρεμα ολόκληρος. Αισθάνθηκα ότι αγκάλιαζα ολόκληρο τον Άγιο, όχι τη λειψανοθήκη. Και έξαφνα βγήκαν από μέσα μου αυθόρμητα αυτά τα λόγια. Άγιε, δεν ήρθα να σου ζητήσω τίποτα σήμερα. Ήρθα να προσφέρω τον εαυτό μου ολόκληρο στον Χριστό. Εσύ γνωρίζεις τι πρέπει να μου δώσεις. Αν δεν πρέπει να μου δώσεις τίποτε, αξίωσέ με να γίνω ένας στρατιώτης του Χριστού μας. Και αν βρίσκομαι ορθός ή παράλυτος, ο Θεός ξέρει. Και δείξε μου, Άγιε, ότι ακούς την προσευχή μου, για να ενισχύομαι στη δοκιμασία μου αυτή. Αυτή ήταν όλη η προσευχή μου. Έφυγα ευχαριστημένος και πολύ ήρεμος. Απέραντη ειρήνη είχε γεμίσει την ψυχή μου. Ήμουν βέβαιος πλέον ότι το θαύμα θα έρθει. Μπορώ να πω ότι το περίμενα. Περίμενα σε κάθε στιγμή ένα χέρι αόρατο να με σηκώσει. Και έπειτα από 10 μέρες από το τελευταίο εκείνο προσκύνημα στην Αίγινα, ετοιμάστηκα όπως κάθε πρωί να κάνω τις συνηθισμένες μου ασκήσεις. Ξαφνικά αισθάνθηκα ότι κάτι λύθηκε μέσα μου. Σαν να ήμουν δεμένος και λύθηκα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αισθάνθηκα την ανάγκη να σηκωθώ μόνος μου. Φωνάζω τότε τα παιδιά, τον νοσοκόμο, Δημήτριο Σκορτσιανίτη και τον οδηγό Ιωάννη Χατζάκη και τους λέγω: «Παιδιά, βοηθήστε με, θα περπαθήσω, θα σηκωθώ μόνος μου, χωρίς μηχανήματα». Μου έβαζαν κάθε πρωί ειδικά ορθοπαιδικά μηχανήματα για να στερώνω τα πόδια μου. «Μα θα πέσεις», μου λένε τα παιδιά. «Όχι», τους απαντώ, «θα σηκωθώ μόνος μου. Μόνο θέλω να με βοηθήσετε λίγο». Διστάζουν, αλλά επειδή βλέπουν ότι επιμένω, με σηκώνουν. Και εγώ του θαύματος βλέπω ότι στέκομαι όρθιος. Και τα γόνατά μου δεν λυγίζουν όπως άλλοτε. Θέλω έπειτα να ανοίξω τα πόδια μου για να περπατήσω. Αλλά πιστέψε με, είχα ξεχάσει πώς βηματίζει ο άνθρωπος. Δίνει τις εντολές από εδώ ο εγκέφαλος. Και δεν
θυμότανε τι πρέπει να κάνει για να περπατήσει, δεν έδινε εντολές ακόμα το... Λοιπόν, του ζητώ να μου δείξουν τι να κάνω για να περπατήσω. Με κοιτάζουν με έκπληξη και μου λένε να σηκώσω το ένα πόδι προς τα εμπρός και έπειτα το άλλο. Προσπαθώ και βλέπω πως πάμε καλά. Με κανένα τρόπο δεν μπορώ να σας μεταφέρω στην ψυχολογική θέση μου. Τη στιγμή εκείνης και να σας μεταδώσω την αγωνία μου ή να εξηγήσω τον πόθο και την δύναμη που με έσπρωχναν να κουνήσω τα πόδια μου στα πρώτα βήματα χωρίς να φοβάμαι μήπως τσακιστώ. Ή και τη χαρά μου, ποιος μπορεί να την περιγράψει όταν είδα ότι στάθηκα και έκανα βήματα χωρίς βοηθό. Αυτό σας αφήνω να το φανταστείτε. Η πρώτη μου επίσκεψη ήταν, η πρώτη μου σκέψη ήταν να αφιερώσω τα πρώτα μου βήματα μέσα στο κλεισάκι του Ιδρύματος. Είχαν Ίδρυμα, να περπατήσει εκεί μέσα, να τα αφιερώσει στο Ίδρυμα, στο κλεισάκι. Σε ένδειξη ευγνωμοσύνης προς το πολυέσπρονο κύριό μας. Δεν είχα τίποτε άλλο να του προσφέρω. Εν συνεχεία, κάλεσα τους γιατρούς του Ιδρύματος, Δημήτριο Μουρούλη, Ιωάννη Κωνσταντάκη, τις αδελφές και το φυσιοθεραπευτή Χρήστο Χριστόπουλο, Δημήτριο Τσιγκάνο, Γεώργιο Αναχρωστάκη, Παναγιώτη Μπακούρο, οι Ζεσπινίδες Χρυσούλα Μιχελάκου και λοιπά. Και τους έθεσα το ερώτημα. Πιστεύετε ότι είναι δυνατόν να περπατήσω κάποια μέρα. Γνωρίζω ότι έχω πλήρη παράλυση, ατροφία και εκφυλισμό των μυών και ορθοκιστικές διαταραχές. Κατόπιν όλων αυτών, θα ήθελα να μου πείτε εάν μπορέσω κάποτε να σηκωθώ. Λαμβάνει το λόγο ο γιατρός κύριος Μουρούλης, ορθοπαιδικός, και μου λέει: εμείς γνωρίζουμε πως δεν είσαι ανάπηρος στο μυαλό, που σημαίνει ότι καταλαβαίνεις τι έχεις. Και αυτό που λες τώρα εσύ δεν το δικαιολογεί η λογική σου, αφού είσαι εντάξει στο μυαλό σου ότι θα σηκωθείς. Είσαι λοιπόν σωματικός και όχι διανοητικός ανάπηρος. Γιατί λοιπόν, αφού γνωρίζεις την κατάστασή σου, μας ρωτάς? Όχι κύριε Καρκανδί, δεν θα μπορέσει να περπατήσεις, του λέει ο επικεφαλής ιατρός. Ομα. Ερωτώ τους άλλους, εσείς κύριε Κωνσταντάκη? Δυστυχώς όχι. Αρνητικά μου απάντησε. Όμως εγώ κύριοι, σας λέγω ειλικρινά ότι μπορώ να σηκωθώ, να σταθώ ορθώς και να περπατήσω. Με ρωτούν, πού στηρίζεσαι και τα λες αυτά? Στο Θεό και μόνο, τους απαντώ. Στηρίζομαι στην αγάπη του Θεού. Θα σηκωθείς τώρα? Με ξαναρωτούν. Για σας θα σηκωθώ αύριο. Θα σηκωθείς? Επιθυμώ να αφιερώσω τα πρώτα μου βήματα στο Θεό. Με αυτά τα λόγια τους άφησα και έφυγα. Πόσα χρόνια έμεινε παράλυτος? Πολλά. Θα το δούμε. Είπα στα παιδιά να μην το πούν σε κανένα, τίποτα. Σε αυτούς που ήταν μέσα, να μην το πούν σε κανένα. Το απόγευμα καλέσαμε τους ασθενείς στο ναό για να δουν το θαύμα, όλους αρρώστους του Ιδρύματος. Και εκεί τους ανοίγηλα ότι ήρθε η ώρα να περπατήσω και ότι πρέπει να έχουν θερμή πίστη και απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Και κάποια μέρα, αργά ή γρήγορα, θα έρθει και η δική του σειρά. Διότι ο Θεός δεν είναι άνθρωπος να κάνει εξαιρέσεις και διακρίσεις. Εγώ δεν είμαι καλύτερος από εσάς, τους είπα με συνεχεία. Αλλά οι βουλές του Θεού είναι ανεξερεύνητες. Εν τω μεταξύ,
καταφθάνει και ο πατήρ Θησεύς ο εφημέριος του Ιδρύματος και μας ερωτά, τι συμβαίνει παιδιά, τι περιμένετε? Πάτε, του λέγω, ήρθε η ώρα να περπατήσω. Δόξα τω Θεώ, λέει εκείνος, είναι η παραμονή της εορτής των Αγίων Αναργύρων. Τόσο το καλύτερο, το απαντώ. Μου δίδει και ασπάζομαι την εικόνα των Αγίων Αναργύρων. Με πιάνουν τα παιδιά από τις βραχίονες. Σηκώνομαι και αρχίζω να περπατώ σταθερά στο κλεισάκι. Παραμονή των Αγίων Αναργύρων. Περπατώ σταθερά στο κλεισάκι, ψάλλοντας με δάκρυα στα μάτια. Τις Θεός Μέγας, όσο Θεός ημών. Τι στιγμή ήταν αυτή? Όλοι οι ανάπηροι άρχισαν να κλαίνε και να φωνάζουν δυνατά. Και εμείς, Θεέ μου, θέλουμε έτσι να περπατήσουμε. Βοήθησέ μας. Ήταν κάτι το ασύλληπτο, που δεν ήταν δυνατό να περιγραφεί. Με πόση ψυχική δύναμη όλοι μαζί, κλαίγοντας, εκάναμε παράκληση και δοξολογήσαμε τον Κύριο του ουρανού και της γης. Όπως καταλαβαίνετε, όσοι με είδαν κατόπιν έμειναν άφωνοι. Και τώρα, όλοι όσοι έχοντας παραμερίσει τη Θεία Παντοδυναμία και στηρίζονται μόνο στις επιστημονικές γνώσεις τους, με βλέπουν να περπατώ. Να κινώ τα χέρια μου, να οδηγώ αυτοκίνητο, να κάνω κοπηλασία, όλοι αυτοί μένουν άφωνοι και σηκώνουν τους ώμους τους. Εδώ θα ήθελα να σας γνωρίσω τους συντελεστές που με βοήθησαν να σηκωθώ. Η πίστη μου στον Θεό, ο στοργικός σύντροφος του ανθρώπου, προσέξτε το, ξαναλέω μια φορά, ο στοργικός σύντροφος του ανθρώπου, ο πόνος, η έμπρακτη εντολή της αγάπης επί δεκάμινων και οι προσευχές του πνευματικού μου πατρός και γέροντος Φιλοθέως Ευλάκου και της μητέρας μου. Μεγάλη δόξα σου, Κύριε, που μας στέλνει στον πόνο και τη δοκιμασία για να μας παιδαγωγήσουν. Τι μεγάλη ευεργεσία μου πρόσφερε ο πόνος όλα αυτά τα χρόνια που είχα συντροφιά. Εάν δεν είχα αυτόν τον πόνο, δεν θα είχα στραφεί στον Θεό. Ο παλαιός άνθρωπος είχε πλημμυρίσει την ψυχή μου. Όλο μου το είναι. Αλλά ο Πανάγαθος Κύριος, με την άπειρη αγάπη του, έστειλε τη μεγάλη αυτή δοκιμασία που με οδήγησε να βρω τη σωστή πορεία της ζωής μου, την οποία είχα ολότελα χάσει. Να το μεγάλο νόημα του πόνου. Ευχαριστημένοι είναι όσοι το νιώσουν έγκαιρα και βρουν το φως που είναι ο Χριστός. Ο Χριστός μας βρίσκεται πάντα κοντά μας, πλάι μας, έτοιμος να μας βοηθήσει, αρκεί να τον καλέσουμε. Μόνο ο Χριστός είναι το φως του κόσμου, η αλήθεια και η ζωή. Ο Κύριος μας προειδοποιεί, εν το κόσμο θλίψη να έξετε, αλλά θα αρσείτε, εγώ να νίκη κατά τον κόσμο. Η κάθε είδους θλίψης, η ασθένεια, η φτώχεια, η εγκατάλειψη μαλακώνουν την καρδιά. Ποθούν σε προσευχή, οδηγούν σε μετάνοια και εξομολόγηση. Καλλιεργούν την υπομονή και την αγάπη. Προάγουν τον άνθρωπο ηθικά και πνευματικά, οδηγώντας σε σωτηρία. Τέλος, και το Θεό δόξα. Και τώρα, ο μοναχός Θεόκλειδος του Νησιάτης, που έχει καταγράψει στο βιβλίο αυτό το αφιερωμένο στο γέροντα πατέρα Φιλόθεο Ζερβάκο, αυτός έχει καταγράψει αυτό το θαύμα, γράφει τα ακόλουθα. Τον παράλυτο γνώρισα και άκουσα πριν αρκετών χρόνων στη Ιερά Μονή του Οσίου Γρηγορίου του Άθου. Διηγούμενο την περιπέτειά του αυτή, εν μέσω λιγμών και δοξολογικών επιφωνημάτων, την καταθέτω εδώ για να μην λησμονούνται τα γεγονότα που φανερώνουν την άπειρη αγάπη του Θεού και την παρησία των Αγίων Του, εν προκειμένου
ανακύπτει σαφές το δίδαγμα της σχέσεως αμαρτίας και ποικίλων μαστίγων με την παιδαγωγούσα αγάπη του Θεού δια σωματικών οδυνών, αλλά και συμπόνιας και αγάπης των Αγίων ανθρώπων. Αυτό το θαύμα μόλις ακούσαμε είναι θαύμα του ήδη από ετών κοιμηθέντος Αγίου Ανδρός, πατρός Φιλοθείου Ζερβάκου, όταν ήτο εν ζωή. Είπα και επαναλαμβάνω άλλη μία φορά ότι τους Αγίους που είναι εδώ στη γη, που ζουν ανάμεσά μας και περπατούν ανάμεσά μας, τους εθαυμάστος εν ο Κύριος, δηλαδή τους έχει δώσει τη δύναμή του ώστε να τελούν θαύματα και τους κάνει ώστε να είναι θαυμαστή. Το γνωρίσατε εσείς αυτό το γέροντα. Ορίστε. Το γνωρίσατε το γέροντα. Είχα εξομολογηθεί. Ναι. Ναι, είχα εξομολογηθεί. Και επειδή ο λόγος γίνεται για τον Φιλόθεο Ζερβάκο, τον Άγιο της εποχής μας, έτσι τον αποκαλεί ο Θεόκλητος Διονυσιάτης, γιατί και έτσι είναι, θέλω να γνωρίζουμε ένα πράγμα, γιατί πολύ εύκολα εμείς οι χριστιανοί που έχουμε κάποια πνευματικότητα, γιατί δεν είμαστε αποξενωμένοι από τον Κύριο, να δούμε ποια γνώμη ή συνείδηση είχε ο ίδιος για τον εαυτό του. Την αγιότητα ή τον Άγιο. Τον ανακηρύττει η συνείδηση του λαού. Δηλαδή, ο λαός βλέπει πώς πορεύεται ένας ζών Άγιος και πάνω και μετά από αυτά που βλέπει, όντως λέει είναι Άγιος. Ήμουνα προσωπικά εγώ γύρω στα 40 μου χρόνια. Τότε ήμουν καθηγητής σε ένα σχολείο στην Ασοπία, κοντά στη Θήβα. Κοντά στη Θήβα, δίπλα στο αεροδρόμιο της Ανάγας. Ταξίδευα με το λεωφορείο για να πάω στη Θήβα. Δίπλα μου βρισκόταν κάποια κυρία. Έχω τη συνήθεια να ανοίγω τη συζήτηση γύρω από θέματα πνευματικά. Και η κυρία φάνηκε δέκτης καλός που καθόταν δίπλα μου, μια κυρία, η οποία μου είπε επί λέξη, όταν εγώ είπα είμαι θεολόγος και υπηρετώ σε ένα σχολείο δίπλα, μου λέει και εγώ είμαι γεωπόνος. Πάνω στη συζήτηση λοιπόν μου λέει, πριν από χρόνια ήμουνα στην Πάρο, εκεί που ήταν ηγούμενος ο Όσιος Φιλόθεος Ζερβάκος. Είχα στο πρόγραμμά μου ένα πρωινό να μεταβώ, να κάνω μία αυτοψία σε ένα κτήμα. Ήταν περίοδος ανομβρίας. Είχε σταματήσει ο ουρανός να δίνει βροχή. Μαζί με κάποιον κύριο λοιπόν κινήσαμε για να πάμε για το κτήμα. Όταν είχαμε διανύσει κάποια απόσταση, συναντήσαμε μια ομάδα από πιστούς ανθρώπους χριστιανούς, οι οποίοι μας ρωτήσανε πού πάτε, έτσι μου πει η κυρία, και απαντήσαμε
Πάμε να δούμε να χωράσει. Γυρίστε πίσω, γιατί ο πατήρ Φιλόθεος έκανε δέηση και έρχεται βροχή καταρακτώδης. Και μου συμπλήρωσε η κυρία. Ο ουρανός ήταν ξάστερος. Δεν υπήρχε συννεφάκι επάνω. Και εγώ πάνω σε αυτή την πραγματικότητα απάντησα. Με αυτά τα παραμύθια άστε μας τα παπαδίστικα. Ναι. Λοιπόν, άστε μας τα παραμύθια αυτά. Και προχώρησα. Οι άνθρωποι προχώρησαν στον προορισμό τους. Δεν έκανα 200-300 μέτρα, κατακλυσμός, βροχή. Μας έπιεξε και γυρίσαμε πίσω, είπε η κυρία. Ή άθεα, όπως μου είχε καταγράψει τα χρόνια εκείνα. Ήμουνα άθεα. Ναι. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, μου είπε η κυρία, έχω ένα κοριτσάκι. Δεν μου είπε, δεν σκέφτηκα να τη ρωτήσω, γιατί μου είπε ότι το κοριτσάκι αυτό το βάπτισα εκεί στην Πάρο και το έβαλα το όνομα του Αγίου Αρσενίου. Τώρα είμαι πια πιστή, λέει. Και αυτό καταγράφεται στην ενεργητικότητα του Αγίου Φιλοθέου της Πάρου. Εν ζωή της Πάρου. Εν ζωή. Και ένα ακόμα μέσα στο βιβλίο αυτό καταγράφονται 47 πόλεις και χωριά που τα επισκέφθηκε και νησιά που τα επισκέφθηκε ο Όσιος Φιλόθεος για να κάνει ιεραποστολή εσωτερική, παίρνοντας ένα ταγάρι άδειο και χωρίς χρήματα καθόλου. Το ερώτημα είναι πώς πορεύτηκε χωρίς χρήματα στο πλοίο, πώς στην ξηρά με αυτοκίνητα, πώς έκανε όλες αυτές τις μακρινές αποστάσεις, πώς τις διήγησε. Το θέμα είναι ότι οι Άγιοι της σύγχρονης εποχής είναι μέσα ακριβώς στο χώρο εκείνο που ζούσε και ο Απόστολος Παύλος. Πέρασε την Οικουμένη ο Απόστολος Παύλος χωρίς κανένα μέσο. Ναι. Είναι ασύλληπτο στη διάνοια και απερίγραπτο. Λοιπόν, οι Άγιοι όλων των εποχών δεν έχουν ούτε εμπόδια ούτε προβλήματα προκειμένου να μεταβαίνουν για να διδάσκουν το Λόγο του Κυρίου. Θα ήθελα να έχουμε υπόψη μας το παράδειγμα του τετραπληγικού που χάρη τη Θεού με τη μεσητεία του Οσίου Φιλοθέου Ζερβάκου έγινε καλά και κυρίως στο σημείο εκείνο που αναφέρει ο τετραπληγικός ότι πρώτα γιατρεύτηκα εσωτερικά στην ψυχή μου και μετά απέκτησα τη δύναμη να γίνω καλά και σωματικά. Εύχομαι ο Κύριος να μας ανοίξει τα μάτια της ψυχής και εμείς να ζούμε μια τέτοια ψυχική ανοιχτόφθαλμη πνευματική κατάσταση. Και εγώ θα συμπληρώσω ένα παράδειγμα. Σαν και αυτό του, που είπατε της κυρίας με τον πατέρα Φιλόθεο. Ναι. Μια γιαγιά 80 χρονών δεν ήξερε να διαβάσει, δεν είχε πάει καθόλου σχολείο. Ναι. Το άκουσα από την πειρακή εκκλησία το μεσημέρι. Ναι. Το άκουσα τώρα που ήταν στα μάτια. Πες το. Και τα παιδιά της είχαν σπουδάσει επιστήμονες όλοι. Και κάποια μέρα, δεν ξέρω πώς το φαντάστηκε, ήθελε να διαβάσει το Ευαγγέλιο, διότι το άκουγε μόνο στην εκκλησία. Και λέει στα παιδιά της, βρε παιδιά, φέρτε μου και εμένα ένα Ευαγγέλιο να το έχω και στο σπίτι, όχι να περιμένω να μου το πει ο ιερέας στην εκκλησία. Και της λέει ο γιος της,
ο μεγάλος. Μα αφού εσύ δεν ξέρεις γράμματα, και να στο φέρω δεν ξέρεις να το διαβάσεις. Βρε φέρτο μου εσύ, και με χίλια παρακάλια λέει τι στο φέρανε. Δεν θα το πιστέψετε. Το ανοίγει και το πνεύμα το Άγιο εκείνη την ώρα της άνοιξε τα μυαλά και άρχισε και διάβαζε αρχαία ελληνικά. Η γιαγιά. Πώς έγινε αυτό, γιατί τα παιδιά της δεν πίστευα σας. Δεν υπάρχει πώς. Δεν υπάρχει πώς. Δεν υπάρχει πώς. Παράγει τώρα λέει όπου θέλει, ανοίγει, πνεί. Το πνεύμα ναι. Όπου θέλει, πνεί. Ναι, ναι. Το λέει. Ναι, ναι. Ναι, το Άγιο Πνεύμα. Αλλά ο πόθος της ο μεγάλος λέει ικανοποιήθηκε. Yes. Τι είπε και ο Παράγητος. Θέλω είπα. Να. Θέλω, το θέλω τα λέω. Κάθε ένας που αμαρτάνει δεν θέλει τον Κύριο και αμαρτάνει. Ούτε να ακούει. Άμα θέλει, ναι, τίποτα, τίποτα. Τίποτα, όλα τα... Πόση ώρα έχουμε καταγράψει. 8 και 5. Πόσο? 8 και 5. Τι ώρα αρχίσαμε. 7 και. Και, ναι. Πόσο είναι Βασιλάκη. Μια ώρα. Αυτά όλα που εντάξει. Διάβασε ο κύριος Κώστας, εάν δεν είχα ιδία περίπτωση, ναι. Και εγώ θα έλεγα άλλα. Αλήθεια. Έχω εγώ προσωπική τέτοια πείρα. Ναι. Και από τον Άγιο Αρσένιο Τσπάρου, και τον Αγιάζο Τσπάρου. Και όχι μόνο. Εγώ αυτό το έχω, το έχω διαβάσει πολλές φορές διάθεση, και δεν βαριέμαι να το διαβάσω. Αυτό το ίδιο, ναι. Το έχω ακούσει από κασέτα από τον ίδιο, ναι. Mm-hmm. Από τον ίδιο, ναι. Ναι. Που το αφηγείται εδώ και πάνω από 25 χρόνια. Mm. Τόσο παλαιό είναι, τόσο παλαιό. Ναι, αλλά επειδή ο Άγιος είναι σύγχρονος, ναι, είναι σύγχρονος. Έτσι είναι. Ακριβώς το τέτοιο θαύμα έχω ζήσει, έχω προσωπική πείρα. Έχω πεθάνει εγώ να ξαναναστηθεί. Τι θα κάνουμε. Έχω πεθάνει και έχω αναστηθεί. Ναι. Γι' αυτό είσαι χρεώστης πολλαπλά. Πολλαπλά, ναι. Πολλαπλά ναι. Χρεώστης. Ναι. Αχ, δώσε ο καιρός, έτσι είναι. Και όποτε υπάρχει διάθεση κάποια στιγμή, αντί να ακούσετε. Όποτε... Τι... Μπορείς να μας το πεις με δύο λόγια, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Μπορεί να μας το πεις. Θέλει να την καταγράψεις. Να την καταγράψεις. Υπάρχει ενδιαφέρον. Πες την, πες. Κάποια στιγμή, αισθάνομαι ένα βραδάκι, 8-9 η ώρα, παραλύει το αριστερό μου χέρι. Ναι. Τι έγινε, τι πάθαμε, βρίσκομαι στο νοσοκομείο. Εδώ. Μπροστά το νοσοκομείο. Γεννημάτα. Πάω. Στεφανιογραφία. Η δεξιά μου καροτίδα είναι 95% κλειστή. Τι έγινε γιατί δεν την κάνουμε. Πάρα την ανοίξει. Εύκολα τώρα. Πάω στο γιατρό το δικό μου. Κοίταξε μου λέει μην κάνεις κανένα αστείο και μπλέξεις περιπέτειες. Τώρα θα γίνει 95% είναι κινδυνεύω άμεσα σαν εγκεφαλικό. Και που θα σε πειράξουν κινδυνεύεις το ίδιο άμεσα να μείνεις. Τέλος πάντων, εγώ το αποφασίζω να πω στο Ευαγγελισμό. Δύο-τρεις μέρες πριν πω για επέμβαση, να βλέπω τον Άγιο Ταξιάρχη, τον Άγιο Αρχάγγελο Μιχαήλ, μια από εδώ, μια δίπλα μου, γύρω-γύρω μου. Το όνειρό σας. Ποιο όνειρό μου. Ποιο όνειρό μου. Στο ξύπνιο σου λέει. Στο ξύπνιο. Άμα ήταν στον ύπνο μου, δεν θα το συζητάγα καθόλου. Και να βάσω λίγο το χάρι στο Μπαρμασταμάτια. Φοβήθηκες μήπως. Όχι, δεν φοβήθηκα. Όχι, λέω, σκέφτηκε, φεύγεις. Αφού με επισκέπτεται το Άγιο ο Αρχάγγελος Μιχάηλ και μάλιστα στη μορφή του Ματαμάτου. Αλήθεια. Του Μάμου, του Αράβου που λένε. Συμπαθώ του Ματαμάτου. Τελείωσε αυτή η ιστορία, πάω στον Ευαγγελίνο, κάτσε να στην ανοίξω. Εντάξει. Όταν με ξάπλωσα στο κρεβάτι, λέω γιατρέ, εγώ δεν ανέχω, έχω πρόβλημα νευρολογικό. Δεν μπορείς να με σκεπάσεις στο πρόσωπο. Μου λέει δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Άμα δεν σε σκεπάσω, καλά δω. Δεν μπορείς να χειρουργήσεις χωρίς να είσαι σκεπασμένο. Όχι. Ωραία, μπορώ να σηκωθώ και να φύγω. Όπως είπα, δεν πέθανα. Εξάλλου είδα λέγες στον Αρχάγγελο. Τελειώσαμε. Να το ξαδιώνω το μαζί κύριο, φεύγω. Γκλάνγκ, τελειώσαμε. Χάθηκα.
συνέρχομαι μετά από 10 μέρες και περισσότερο σε μια εντατική. Ναι. Όλες αυτές τις 10 μέρες ήμουν χωρίς εντατική, εγκατελειμμένος κατά κάποιον τρόπο, σε ένα θάλαμο του Ευαγγελισμού, ενώ χρειαζόμουν εντατική. Τελικά βρίσκεται εντατική, πάω, συνέρχομαι κατά κάποια στιγμή. Να μην κουνιέται ούτε χέρι, ούτε πόδι, ούτε τίποτα. Τίποτα, δεν κουνιέται. Ενώ είμαι για δρόμο. Αλλά έλα το λέω, εγώ έχω γιατρό ατελείωτο. Τι είπες, ο ζητών, του το δίνω. Δεν ξέρω τι θα κάνεις, άμα θα με βγάλεις από εδώ μέσα. Τελειώσα. Γιατί κλείς, μου λέει η νοσοκόμα, έλα αυτά με δική μου δουλειά. Τι σε νοιάζει, λέει το, θα μείνεις, λέει τελείως, στο μόνιτορ καταγράφει άσχημες καταστάσεις. Δεν πάει να γράφει ό,τι θέλει, λέω. Άι περάτα με και σύνομα. Τελειώσα τα. Όπως μπήκα, όπως μπήκα, θα με βγάλεις όρθιο. Τελειώσαμε. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση. Έχω δουλειές ακόμα να διεκπαιρεώσω. Δεν θέλω να φύγω. Δεν. Θέλω να βγω από εδώ. Τελειώσαμε. Έλειξε. Ήταν συμβόλαιο με τον Θεό. Ναι. Και το έχω βάρος. Δεν έπρεπε να τον πιέσω τόσο. Το έχει ξανακούσει ο κ. Κώστας. Όχι βάρος. Ε? Όχι βάρος. Τέλος πάντων. Θα πει στη μεγάλη αυτή που είναι. Ναι. Τέλος πάντων. Λέω τι θα γίνει. Εγώ κάτι σου ζητάω τώρα εδώ δύο μέρες εδώ μέσα και εγώ τέτα χέρια μου δεν μπορώ να κουνήσω. Τελικά ή πες τον Αρχάγγελο που είδα να φύγω ή τελείωσα να σηκώσεις από εδώ. Ξαφνικά για να πάω τα χαραβελιά ακούω θυμιατήρι. Πού. Θυμιατήρι. Γύρω σου. Λέω άκουσα να με θυμιάζει. Λέω κάποιος ιερέας θα ήρθε άμα του δω να του μιλήσω. Να με θυμιάσει και εμένα. Ποιος με θύμιαζε. Ο ένας ιερέας που έχω, δηλαδή που ήταν στην ενορία μου, στην Ηλιούπολη. Όταν ήμουν στην Ηλιούπολη, ο Παπαγιάννης. Σόφα. Καλή του ώρα. Δεν με φτάνουν αυτά, λέω εμένα. Λέ. Αυτό τόσο που μου, αυτό το σύμπαν δεν με φτάνει. Δεύτερη φορά με θυμιάζει ποιος. Ο Παπαθανάσης της Κοιμήσεως. Πάντα. Δεν καταλαβαίνω τίποτα εγώ. Και ο Παπασπυρίδωνας να με θυμιατίζει μετά από 2-3 λεπτά. Άντε καλά. Δεν καταλαβαίνω τίποτα, λέω εγώ. Τώρα φαίνεται ήμουν σε έξαρση πνευματική, ποιος ξέρει τι. Ο τέταρτος ήταν ο πάτερ τον Αγίο Πάντων, ο Παπαπέτρος. Άντε. Από εκεί και πέρα πήραν όλα την πορεία τους και μάλιστα λέω, ελάτε όλοι και να βάζω τώρα που συνήθα, θα πάω να βρεις τον Μιχάλη. Στο Τσουμπρί. Ο Τσουμπρίς μένει εκεί. Θα πας και θα τον βρεις, τον Μιχάλη. Και ο Μιχάλης και τι θα κάνει. Πάνε βρίσκουν τον Μιχάλη, πάει στην εικόνα, δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας, στο Κίτσι, του Αρχαγγέλου, που κάνει θαύματα που το έχει και Μιχάλης και εκείνος. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εκεί βάζουν κέρμα, το πιάνει άμα είναι να βολευτείς. Λοιπόν. Με το πάει ο Μιχάλης, δεν προλαβαίνει τίποτα, πάμε από το κέρμα, κραν, το κέρμα κολλημένο στην εικόνα του Αρχάγγελου. Τέλος πάντων όλα πήραν το δρόμο του, λέει λοιπόν η κυρία Αργύρω εκεί, ρε εσύ θα έρθει να βγάλεις το κέρμα από πάνω, αφού είσαι καλά τώρα, γιατί το θέλουμε και για άλλο ρε. Πάω με τα λουλουδάκια μου γονατιστώ στον Αρχάγγελο, και λέω σένα σε πειράζει να το βαστίξει και ο Αρχάγγελος γιατί εγώ δεν αισθάνομαι καλά μέχρι να το αφήσει μόνος του. Όχι λέει άστο. Και σήμερα περπατάω. Αλλιώτικα θα είχα τελειώσει. Και ούτε πρόβλημα με το γιατί φαρικό. Ξαφανίστηκε αυτό, ξαφανίστηκε. Όχι δεν ξέρω, ούτε πήγα να το ψάξω να βρω, ούτε και με ενδιαφέρει. Να είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου και με φτάνει. Το έχει ζήσει δηλαδή. Το έχω ζήσει. Και δεν είναι το μόνο. Αυτά. Εντάξει. Κλείσαμε και για σήμερα. Θα δούμε και την άλλη φορά. Την άλλη Δευτέρα. Συμμάζεψε να κάνεις πάνω με τα σαπούλα. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Πάτερ ημών της ουρανής, αγιεστεί το όνομά σου, η θέλη βασιλεία σου, η γίνεται γνώμη σου, σαν ουρανό και της γης. Τον άρτον ημών των οποίων σου δώσει η μίση, κάθε στιγμή τα φιλούμε τα ημών, πως τη μίση αφήνουμε στο φιλέ της ημών. Μη σε ενέγγιση ημάς του πειρασμού, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Διεχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,
ελέησον και σώσον εμάς. Αμήν. Θέλω, Βασιλάκη, να μου πάρεις το μοναστήρι του Δημοσίου Ζερβάκη μια φωτογραφία. Θα δείτε στο καλό, η ώρα καλή. Τον βρήκε στον Άγιο Βασίλειο, τον βρήκε στο δουλειό. Όχι, όταν θα έρθει στην Παναγία, θα έρθει στον Άγιο Βασίλειο, να στο φέρει. Ιερά Μονή, Λογοβάλλας Πάρου, όπου ηγουμούνευσε ο Όσιος Φιλόθεος Ζερβάκος. Σου λέγω. Έχει, μου είπε, αλλά έχει τον Άγιο Βασίλειο, το θυμόμαι αυτό. Δεν τον έχει. Εντάξει, πήρες και αυτό εδώ. Βεβαίως. Εντάξει, θα βάζεις τα μοντάρεις με συμποσχέσεις, ωραία, ωραία. Πάντα ρε παιδιά το τραπέζι. Ωραία, ευχαριστώ πολύ.